Αυτό το βίντεο κανονικά θα πρέπει να έχει γίνει περίπου πριν από ένα μήνα, κάπου εκεί, σίγουρα πριν από τρει εβδομάδε. Α όψετε η ACS, <laughs> η οποία κατάφερε να καθυστερήσει την παράδοση <laughs> για τρει εβδομάδε και μετά και με κάτι άλλα πράγματα που σκάσανε στην πορεία και το ταξίδι στο Βουκουρέστι το είδατε. Έμειναν τα πράγματα πίσω. PlayStation Portal. Λοιπόν, το έχω εδώ, το έχω ξεπακετάρει, το έχω δοκιμάσει και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το νέο portable αξεσουάρ, γιατί αξεσουάρ είναι δεν είναι ε, κονσόλα, για το PlayStation 5. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως έτσι με την εμπειρία του unboxing. Το κουτάκι εδώ το, το βλέπετε. Είναι στα χρώματα του PlayStation 5 μας ενημερώνει, μας δείχνει το γραφικό μας ενημερώνει ακριβώς για το τι είναι το PlayStation Portal, remote player παιδιά, remote player έτσι όχι κονσόλα, δεν είναι PSP, δεν είναι PSV είναι remote player κοινός θέλει και το PS5 για να παίξει έτσι και σου λέει εδώ ότι χρειάζεται PlayStation 5 εδώ το δείχνει κιόλας PlayStation 5 και Wi-Fi για να παίξει αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Προχωρώντας στο εσωτερικό, η κονσόλα είναι μέσα σε αυτό το γκρι κουτάκι. Μάλιστα, μου αρέσει εδώ που έχει και τη γλώσσα με τα σήματα του PlayStation. Μάλιστα, το χρώμα μου αρέσει που θυμίζει και, τα, και την πρώτη κονσόλα. Έτσι, είναι νομίζω μια αναφορά. Από εκεί και πέρα, η συσκευασία δεν έχει πολλά πράγματα. Είναι η ίδια η κονσόλα μέσα στα προστατευτικά τη και ένα καλώδιο USB Type-C σε Type-C για την φόρτιση. Δεν υπάρχει φορτιστής, μπορεί να φορτίσει απευθείας από το PlayStation 5 ή από οδήποτε άλλο φορτιστή USB Type-C έχετε εσείς για το κινητό σας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για τα φυσικά χαρακτηριστικά του PlayStation Portal. Σχεδιαστικά, νομίζω είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε πρακτικά με ένα DualSense το οποίο είναι κομμένο στη μέση και έχουμε βάλει μια οθόνη 8 Ιντσον στην προηγουμένη περίπτωση. Εδώ έχω και ένα DualSense να κάνετε μέσα τη σύγκριση νομίζω θα παρατηρήσετε ότι η διάταξη προφανώς των πλήκτρων είναι ακριβώς η ίδια η μοχλή εδώ είναι λίγο μικρότερο ε, το πάνω μέρος αλλά από εκεί και πέρα πρακτικά δεν έχουμε ε, άλλες ε, διαφορές ή τουλάχιστον εγώ δεν ένιωσα άλλες διαφορές και η εμπειρία ουσιαστικά του χειρισμού που σας προσφέρει είναι ακριβώς η ίδια οπότε με το που το πιάσετε στα χέρια σας θα νιώσετε απολύτως οικεία θα είναι σαν να παίζετε πρακτικά με το DualSense στο χειριστήριό σας. Συγκριτικά τώρα με τις άλλες συσκευές που κυκλοφορούν, εδώ έχω και ένα Steam Deck, να το δείτε. Κανονικά θα πρέπει στο πλάνο να έχω και ένα Nintendo Switch OLED γιατί είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι έχετε Nintendo Switch παρότι Steam Deck. Παρ' όλα αυτά βλέπετε εδώ ότι οι διαστάσεις είναι ε, ίδιες, έχουν μάλιστα και το ίδιο ύψος ε, τα δύο ε, προϊόντα. Με τη διαφορά ότι το PS Portal έχει το πλεονέκτημα ότι έχει οθόνη 8 inch έναντι των 7 inch ε, του Steam Deck, 7 ίντσες έχει και το Nintendo Switch OLED. Θα πέσει και εδώ ένα μπυρολάκι για να δείτε ακριβώ ε, την σύγκριση. Πάντω οι διαστάσει είναι αρκετά μαζεμένε δεδομένου ότι έχουμε και μεγαλύτερη οθόνη. Από εκεί και πέρα, τώρα να ρίξουμε και μια ματιά εδώ στα γύρω-γύρω, τι άλλα κουμπιά έχουμε. Εδώ, λοιπόν, στο πάνω μέρο έχουμε τα στερεοφωνικά τα αρχιάκια. Εδώ είναι το άνοιγμα του, το βλέπετε. Οπότε, ουσιαστικά εκπέμπουν στο πάνω μέρο. Και ακριβώ από πίσω, εδώ έχουμε το power button. Αυτό που ανοιγοκλίνει τη συσκευή. Δίπλα εδώ, αυτό το κουμπί είναι το κουμπί το οποίο είναι για το pairing για τα ακουστικά τα οποία τα σύρματα ακουστικά της Sony, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα με τα οποία είναι συμβατά εδώ το PS Portal και εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, την PlayStation Link, είναι τα μόνα σύρματα ακουστικά τα οποία ε, παίζουν. Εδώ είναι το rocker, τα δύο ρυθμιστικά ουσιαστικά για την αυξομείωση της έντασης, ενώ ακριβώς από κάτω έχουμε ένα mini jack για ενσύρματα ακουστικά, 3,5 χιλιοστά και δίπλα την υποδοχή εδώ στο κέντρο, την USB Type-C, η οποία είναι για την φόρτιση. Όπως είπα και πριν στο unboxing, μπορεί να φορτίσει το PS Portal είτε από, τις θήρες, είτε από τη θύρα την USB Type-C του PlayStation, είτε από οποιοδήποτε φορτιστή κινητού. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι φορτίζει γύρω στα 15W, οπότε δεν θα χρειαστείτε κάτι δύσκολο, σε ό αφορά, κάτι περίεργο σε ό,τι αφορά την φόρτιση. Ενώ η πλήρη φόρτιση απαιτεί 2 ώρε. Η μπαταρία, τώρα, μια και μιλάμε για τη φόρτιση, είναι 4.300 κάτι ε, και εδώ θα μπορούσε η Sony να έχει βάλει μεγαλύτερη μπαταρία. Παρ' όλα αυτά, η αυτονομία είναι ε, μεγάλη. Εγώ στην πράξη έχω πάρει από 5 μέχρι 8-9 ώρε. Φυσικά, τώρα, όλο αυτό εξαρτάται από το πόσο ψηλά έχετε την φωτεινότητα και το πόσο καλή είναι η σύνδεση του WiFi. Θα μιλήσουμε για αυτά παρακάτω. Παρότι έχουμε, είναι ένα προϊόν το οποίο πρακτικά κυκλοφόρησε στα τέλη του 23 αρχές 24 για εμάς, σαν Wi-Fi υποστηρίζει Wi-Fi 5, το γνωστό και ως Wi-Fi AC, δεν υποστηρίζει Wi-Fi 6, δεν υποστηρίζει Wi-Fi 6E, όπως θα περίμενε κανείς από μια συσκευή η οποία είναι φτιαγμένη για να παίζει ασύρματα ε, μέσω streaming. <Ρι> Αυτό δημιουργεί κάποια ε, θεματάκια, υποθέτω ότι το έκανε η Sony για λόγους ε, κόστους, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η η ουσία είναι, υποστηρίζει λοιπόν Wi-Fi AC. Καλό θα ήταν βέβαια και εσείς όταν θα το συνδέσετε στο Wi-Fi σας, στο router σας, να διαλέξετε το κανάλι των 5 GHz, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ταχύτητα σε ό,τι αφορά το streaming. Να την ανάψω τώρα λίγο την κονσόλα να περάσουμε λίγο και στο εσωτερικό. Εγώ την έχω ε, σετάρει. Η διαδικασία τώρα του σεταρίσματος δεν είναι κάτι το ε, πολύπλοκο. Θα χρειαστεί να γίνουν στην αρχή κάποια ε, updates, να κάνετε κάποιες ρυθμισούλες. Δεν είναι τίποτα, θα πάει η κονσολα ε, βημα βήμα-βήμα για να κάνετε εδώ την εγκατάσταση. Μπήκε, βλέπετε εδώ και σε κατευθείαν έσβησε να μπει να κάνει οικονομία. Εδώ τώρα για να την ξεκλειδώσω μου λέει να πατήσω το PlayStation το κουμπί και επειδή ουσιαστικά εγώ έχω συνδέσει ήδη, έχω κάνει πέρα ήδη ε, το PS Portal με το PlayStation μου μου ζητάει εδώ να συνδεθεί και έχει ξεκινήσει να το ψάχνει. Να σημειώσω τώρα εδώ, μάλιστα θα το είναι σημαντικό, θα το πούμε και στην πορεία βέβαια, ότι εγώ αυτή τη στιγμή με το PlayStation μου δεν βρίσκομαι ε, στον ίδιο χώρο. Είναι περίπου θα έλεγα 5 χιλιόμετρα ε, μακριά ε, το PlayStation μου, παρόλα αυτά θα δείτε ότι σε λίγο ε, θα συνδεθεί και μπορώ ακόμα και εδώ που είμαι να παίξω παιχνίδι. Και εδώ λοιπόν είμαστε στη home screen του PlayStation, το οποίο παραλαμβάνω δεν βρίσκεται καν στον ίδιο χώρο τον οποίο είμαι εγώ εδώ. Να δείξω καταρχάς λίγο, να μιλήσω λίγο εδώ για το, ε, για το μενουδάκι. Βλέπετε με αυτή την κίνηση με swipe ανοίγουν εδώ τα, τα settings και έχετε τις εξή εδώ επιλογές. Να χαμηλώσουμε λίγο και τον ήχο, να μην ενοχλεί. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να αποσυνδέσουμε εδώ το, το portal από το PlayStation. Δίπλα βλέπετε ότι ουσιαστικά είναι και το ίδιο το σηματάκι που δείξαμε πριν στο κουμπί. Είναι το κουμπί για να κάνετε pair τα ασύρματα ακουστικά τα οποία επαναλαμβάνω δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα ακριβώς από κάτω είναι εδώ το ρυθμιστικό για την φωτεινότητα ε, της οθόνης έτσι η οθόνη δεν το είπα πριν 8 inches, 1080 1080p κανονική, είναι SDR, δεν υποστηρίζει HDR. Από κάτω υπάρχει εδώ το ρυθμιστικό για να βάλετε το PS Portal σε Airplane Mode, δεν ξέρω γιατί. Και μέσα τώρα εδώ, αν πάμε στις ρυθμίσεις, θα δείτε πρακτικά ότι υπάρχουν τέσσερις καρτέλες. Οι ρυθμίσεις του δικτύου, οι ρυθμίσεις εδώ, οι πληροφορίες μάλλον, όχι οι ρυθμίσεις του συστήματος. Εντάξει, εδώ μπορείτε να αλλάξετε πρακτικά γλώσσα, να κάνετε software update, να ρυθμίσετε ημερομηνίε κτλ. Και, και να ρυθμίσετε εδώ το power saving. Εδώ πάλι, εδώ οι ρυθμίσεις, το μενού για τις ρυθμίσεις τη οθόνης, screen brightness, brightness of light bar και τα λοιπά, ουσιαστικά εδώ είναι για τον φωτισμό και τον brightness, το brightness εδώ για το mute το κουμπί, πολύ ωραία. Και εδώ ουσιαστικά δίπλα, οι ρυθμίσεις για το controller, μπορείτε να ρυθμίσετε το πόσο έντονη θα είναι η ανάδραση και το πόσο feedback θα έχουν τα triggers, έτσι. Αυτά δεν υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις. Πάρα πολύ ε, λιτό το μενουδάκι και πάρα πολύ απλό. Τώρα αν πάω τώρα εγώ εδώ πάνω στις ρυθμίσεις της κονσόλας αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς ό,τι αφορά το ε, PlayStation σας είναι να έχετε πάει εδώ στις ρυθμίσεις να έχετε πάει στο System και εδώ που λέει Remote Play οπωσδήποτε πρέπει να έχετε κάνει από πριν Enable το Remote Play και ακριβώς από κάτω εδώ στο Power Savings αυτό που θέλει λοιπόν για να μπορέσει να, ε, να παίξουν και να μπορεί να ξυπνήσει ουσιαστικά το πόρταλ το PlayStation είναι να πάτε εδώ και να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση Stay Connected to the Internet ακόμα λοιπόν και όταν η κονσόλα μπαίνει σε Rest Mode να είναι, παραμένει συνδεδεμένη ε, στο ίντερνετ και την ακριβώς από κάτω επιλογή που λέει Enable Turning on PS5 από το Network ώστε να μπορεί ξαναλέω να ξυπνήσει το PS Portal το PlayStation σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνεται τίποτα. Επίσης εννοείται ότι δεν, αν σβήσει για τον οποιονδήποτε λόγο η κονσόλα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξεκινήσει απομακρυσμένα από το PS Portal. Τώρα σε ό,τι αφορά την εμπειρία γιατί προφανώς αυτό που σας ενδιαφέρει πριν και πάνω απ' όλα είναι η εμπειρία ε, του gaming και σε ποιον απευθύνεται το, ε, το προϊόν. Νομίζω ότι απευθύνεται στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ξεκαρφωθεί από την τηλεόραση και να μπορεί να παίζει τα παιχνίδια του οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. Μπορεί για παράδειγμα να είναι το PlayStation 5 σας σε μια τηλεόραση η οποία βρίσκεται σε κοινό χώρο και κάποιο άλλο να θέλει να δει εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο στην τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, κάνει ένα πρόβλημα, παίρνει το PS Portal σου, πα σε κάποιο άλλο δωμάτιο και παίζει ε, κανονικά ή αντίστοιχα λοιπόν αν έχεις καλή σύνδεση όπως στην προκειμένη περίπτωση μου δίνει τη δυνατότητα εδώ και το σπίτι και ο χώρος εδώ πέρα, να παίξεις απομακρυσμένα. Εδώ θέλω να δώσω μια συμβουλή για να έχεις την καλύτερη δυνατή ε, ποιότητα την καλύτερη δυνατή εμπειρία, καλό θα είναι να έχει συνδεδεμένο το PlayStation σου ενσύρματα με το router σου, όχι ασύρματα, γιατί όταν είναι ασύρματα και τα δύο προϊόντα μέσα στο δίκτυό σου, μπορεί να υπάρχουν προβληματάκια, εμφανίζονται αστάθειες σε ό,τι αφορά τη σύνδεση και πέφτει η ποιότητα και μπορεί να υπάρχει και κάποιο disconnect. Ακόμα και εδώ λοιπόν εγώ που είμαι απομακρυσμένος, στην προκειμένη περίπτωση το PlayStation στο σπίτι είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο στο ίντερνετ να πω εγώ ότι το σπίτι έχει 200 σύνδεση, 220, εδώ ο χώρος ο οποίος βρίσκομαι έχει 100 σύνδεση, άρα λοιπόν 110 και όσο η ώρα μιλάω να φορτώσουμε λίγο εδώ και το Spider-Man, έτσι να το δείτε, να δείτε πως ε, παίζει. Μπήκαμε λοιπόν εδώ μέσα στο παιχνίδι, Να κάνουμε και τον glide μας κανονικά, κανένα πρόβλημα, βλέπετε ότι παίζει κανονικά, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο θέμα σε ό,τι αφορά τα, τα γραφικά. Να πω εδώ ότι το Portal παίζει ουσιαστικά ξαναλέω στα 60Hz και βέβαια δεν έχει μέσα παραδόξως καμία δυνατότητα επιλογής να ρίξετε ε, την ανάλυση ώστε ακόμα και αν η σύνδεσή σας δεν βοηθάει να παίξετε ρε παιδί μου σε 720p ώστε να βοηθηθείτε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει κάνει αυτή την επιλογή ε, η Sony. Δεν το επιτρέπει. Οπότε λοιπόν αυτή είναι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα granularity ε, να το πω έτσι. Δεν έχετε κανένα έλεγχο απολύτω στις ρυθμίσεις. Ό,τι είναι να γίνει σε περίπτωση δηλαδή που πέσει ε, η ποιότητα, πέσει το frame rate η πέσει η ανάλυση των γραφικών, το κάνει αυτόματα το remote play, εσείς δεν έχετε απολύτως κανέναν έλεγχο. Έχω πάντως, σε γενικές γραμμές, δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα. Στο σπίτι έχω στημένο ένα δίκτυο Mesh με Devolo Powerline adapters, οπότε έχω σήμα καλό παντού. Αλλά η δική σας εμπειρία, ανάλογα με το πώς είναι το δίκτυο του Wi-Fi του σπιτιού σας, μπορεί να διαφέρει. Από εκεί και πέρα, κανένα θέμα με την αυτονομία, κανένα θέμα με το χειρισμό. Νομίζω είναι πάρα, μια πάρα πολύ ωραία συσκευή για να παίξει κάποιο ε, τα παιχνιδάκια του PlayStation που έχει στη συλλογή του χωρίς να χρειάζεται να είναι αναγκασμένος να βρίσκεται μπροστά στην τηλεόραση, έτσι. Τώρα υπάρχει φυσικά εννοείται ότι εφόσον μιλάμε για streaming υπηρεσία ε, ένα latency Ανάλογα τώρα εδώ για το πόσο, με το πόσο ευαίσθητοι είσαστε σε αυτό το, το latency, μπορεί κάποιο να σας φανεί ότι ε, είναι ενοχλητικό, μπορεί κάποιο να μην το παρατηρήσετε καν. Αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο, έχει να κάνει με όλες τις streaming τις ε, υπηρεσίες, δεν έχει να κάνει με το ε, PS Portal στην προκειμένη περίπτωση ή την υλοποίηση στη Sony. Οπότε λοιπόν είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Τι άλλο δεν έχω ε, καλύψει. Αυτό που δεν έχω πει ακόμα είναι τα ακουστικά τα οποία αυτή τη στιγμή παιδιά δεν θυμάμαι και πώ λέγονται. Έτσι. Είναι τα PS Pulse, PS5 Pulse Explore τα οποία θα κυκλοφορήσουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι σε προπαραγγελία. Θα κυκλοφορήσουν στις 15 Μαρτίου και και εκείνα θα έχουν ένα κόστο αντίστοιχα άλλα 219 ευρώ. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε να έχετε ασύρματο ήχο <laughs> στο PS Portal, 219 ευρώ η κονσόλα, 219 ευρώ τα ακουστικά, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κανονικά και με άλλε συσκευέ, με το κινητό σα και τέτοια πράγματα. Αλλά σε περίπτωση που έχετε ασύρματο ήχο, πρακτικά διπλασιάζεται το κόστο. Σε διαφορετική περίπτωση, παίρνετε ένα παραδοσιακό set ακουστικών με καλώδιο και παίζετε κανονικά. Να βάλω έτσι λίγο εδώ και τα ηχεία τέρμα να τα ακούσετε πώς παίζει ο ήχος. Θα το καλύψουμε κι αυτό. Εντάξει, δεν είναι ο καλύτερος ήχος που υπάρχει σε φορητική συσκευή. Δεν είναι ο χειρότερος. Προφανώς, το καλύτερο από όλα είναι να παίξετε τα παιχνίδια σας με ακουστικά γιατί άλλωστε, ακόμα και όταν θέλετε να παίξετε και να είναι κάποιο δίπλα, μπορεί να τον ενοχλείτε. Οπότε, ο καλύτερο τρόπο είναι εδώ με τα ακουστικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη απορία που θέλετε να καλύψουμε. Ό,τι υπάρχει, μου το γράφετε στα σχόλια. Εγώ πάω να συνεχίσω εδώ το, το παιχνιδάκι. Εδώ το Spider-Man, το 2, Spider το, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχω αφήσει αρκετά ε, στη μέση. Και οποιαδήποτε άλλη απορία, την απαντάμε στα σχόλια. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλες και όλοι καλά.